Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ και καλώς ήρθες σε ακόμα ένα eBay Unboxing. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μερικά πραγματάκια τα οποία μαζεύω εδώ και καιρό, γιατί όπως ξέρετε ήδη τα πράγματα είναι δύσκολα με το eBay. Μας έχουν κλείσει από το εξωτερικό της PayPal, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε οτιδήποτε από eBay. Οπότε σιγά σιγά αυτά τα βίντεο θα γίνουν συλλεκτικά όπως το βλέπω, μέχρι να ξεκολλήσουμε. Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα, συμβιβαζόμαστε και προχωράμε. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τι πραγματάκια έχουν έρθει αυτή τη φορά. Δεν θα βάλω στοιχήματα και ιστορίες, γιατί όλα τα πράγματα σχεδόν, εκτός από ένα-δύο, παίζουν να είναι δικά μου, οπότε δεν έχει νόημα. Θα κερδίσει τον αδερφό μου κατά κράτος. Πάμε στο πρώτο αντικείμενο, το οποίο πρώτο αντικείμενο είναι αυτό εδώ, να εστιάσει η κάμερα. Λοιπόν, πολλοί με ρωτάτε να κάνω βίντεο για το eBay, να κάνω βίντεο, να φτιάξω λίγο και την κάμερα εδώ πέρα, να κάνω βίντεο για να περιγράφω πράγματα, πώς θα αγοράζουμε και αυτά. Θέλω να κάνω, απλά το θέμα είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν παγώσει τα πράγματα, και εγώ περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί και πώς θα αλλάξει το σκηνικό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ήρθε είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, είναι τρία δαχτυλίδια. Στο eBay μπορείς να βρεις και άλλα όμορφα πράγματα όπως δαχτυλίδια. Ας πούμε για παράδειγμα αυτό εδώ το δαχτυλίδι το έχω αγοράσει από το eBay επίσης. Είναι steel. Δεν είναι ασήμι, δεν παίρνω ασήμι, αν και θα μπορούσα. Αλλά έχω μια τακτική. Επειδή με ρωτάτε και όλα συνέχεια να δώσω συμβουλές, θα ήθελα κάνοντας ένα βίντεο να σας δώσω κάποια tips. Γενικά αποφεύγω να παίρνω πράγματα πάνω από 20 ευρώ. Έτσι εξασφαλίζω ότι μειώνω όσο μπορώ το περιθώριο να με κοροϊδέψουν ή να την πατήσω. Γιατί σε αντικείμενα κάτω από 20 ευρώ και εσύ είσαι λίγο πιο άνετος και έχεις λίγο καλύτερο έλεγχο στο ότι θα μπορέσεις να τα πάρεις τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα δαχτυλίδι. Όλα είναι στήλη στην ουσία, το κόστος τους είναι πάρα πολύ μικρό. Φέρω κοντά, ελπίζω να εστιάσει η κάμερα. Γενικά έχει ένα θέμα με την εστίαση αυτή η κάμερα τώρα τελευταία. Λοιπόν, αυτό είναι. Όπως βλέπετε έχει με άνδρους επάνω. Απλά μου άρεσαν, τα είδα και λέω, κοίτα να δεις, ωραία είναι, πλάκα έχουνε. Γιατί όχι, θα μπορούσε. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα δαχτυλίδια. Το steel, τα σιδερένια, τα ατσάλινα δαχτυλίδια εδώ πέρα κοστίζουν 15 με 20 ευρώ. Τα συγκεκριμένα παιδιά θα τα βρείτε στο eBay κάτω από 2 ευρώ. Δηλαδή, ατσάλινα δαχτυλίδια, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αν μπορέσει να ζουμάρει η κάμερα λίγο. Ελαχιστό μου παιδί. Λοιπόν, είναι με αριθμούς όπως βλέπετε. Αν καταφέρετε να δείτε. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι ένα δαχτυλίδι με αριθμούς. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν τρία δαχτυλιδάκια. Πραγματικά θα τα φορέσω, θα τα χαρώ. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο. Γενικά σε στυλ δαχτυλίδια, να τη φτιάξω λίγο πιο κάτω. Σε στυλ δαχτυλίδια έχω αλλάξει λίγο το setup για να έχω καλύτερο φωτισμό. Είναι ότι πρέπει το eBay και σε ασημένια προφανώς έχω δει κάτι τέλεια, αλλά δυστυχώς το θέμα είναι ότι θέλει 20-30 ευρώ και γενικά δεν θέλω να ξεπεράσω αυτό το κόστος προς το παρόν. Τώρα βέβαια όπως γίνανε τα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Στο επόμενο, για να δούμε τι έχει. Λοιπόν, το επόμενο. Όσοι βλέπετε το κανάλι, όσοι έχετε δει τα eBay, ξέρετε την αγάπη μου για τους κονβέρτορες. Ξέρετε πως θέλω να προμηθεύω με κονβέρτορες. Αυτός είναι ένας ωραίος κονβέρτερος από RCA σε μονό jack, ώστε να μπορείς να συνδέσεις δύο RCA πάνω σε ένα βίσμα. Πολύ χρήσιμος. Σας έχω πει, αν μπορείτε να παίρνετε κονβέρτορες, να τους αγοράζετε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, βοηθάνε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Αν βρείτε κονβέρτορες, πάρτε. Είναι χρήσιμοι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Σήμερα είναι τεράστιο, 10 πακέτα θα σας ανοίξω, είναι από τα πιο μεγάλα eBay που κάνω, που έβαλε το ψαλίδι. Λοιπόν, το μεταξύ τα πετάω κιόλας απευθείας τα πράγματα. Το επόμενο πραγματάκι, λοιπόν, το επόμενο πραγματάκι είναι και αυτό. Δύο δαχτυλίδια που είχα βρει, το ένα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό, το ένα, αυτό εδώ, είναι δαχτυλίδι που έχει να κάνει όπως βλέπετε, αν με βοηθήσει και λίγο.
Ναι. Βασικά παίρνει από πίσω. Είναι με θεματολογία από τον Άρχοντα, έλα. Ναι. Λοιπόν, είναι το δαχτυλίδι του Άρχοντα σε μαύρο με λευκό, με λευκά γράμματα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Και μέσα και έξω, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, δεν περίμενα ότι θα είναι και μέσα. Και ένα κλασικό όπως και τα προηγούμενα δαχτυλίδια που πήρα. Πάνε και αυτά στην άκρη. Γενικά το σωστό είναι άκρη, εμείς το λέμε άκρη, αλλά εντάξει. Και το επόμενο θα είναι δαχτυλίδι, γιατί έτσι, επειδή μπορούμε. Γιατί μόλις το πήσα και κατάλαβα, τελικά πήρα πολλά δαχτυλίδια, πλάκα πλάκα, ούτε κοπέλα να ήμουν. Τώρα το σκέφτομαι. Αλλά γενικά να σας πω την αλήθεια. Αν έχεις τρέλα με τα δαχτυλίδια, θέλεις να παίρνεις δαχτυλίδια. Αυτό είναι ένα από τα ωραία που είχα δει. Ένα ιδιαίτερο. Μου θύμισε μικρός όταν ήμουνα, και όταν λέω μικρός, εννοώ από το γυμνάσιο μέχρι και το λύκειο, φορούσα ένα συγκεκριμένο δαχτυλίδι. Το οποίο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο δεν υπάρχει πια στην κατοχή μου. Και αυτό εδώ το πράγμα με το που το είδα, μου θύμισε εκείνο το δαχτυλίδι. Οπότε ήθελα να το πάρω μόνο και μόνο γιατί μου θύμισε το πώς ήταν το πιο αγαπημένο δαχτυλίδι που είχα όλα, σε όλη μου τη ζωή όταν ήμουν μικρός και το έχασα. Οπότε, ναι. Και είπα να το πάρω και είναι και αυτό πολύ όμορφο. Έγινε με ανάγλυφα σχέδια. Λοιπόν, και πάμε, προχωράμε. Είδατε, σήμερα σας δείχνω και άλλα πραγματάκια εκτός από τα κλασικά. Θα δούμε και κάποια υπέροχα που έχουν έρθει. Ας ανοίξουμε και αυτό να δούμε. Γενικά να σας πω, στο eBay βρίσκεις αρκετές προσφορές. Εγώ προσπαθώ, ξαναλέω, να κρατάω το κόστος όσο πιο χαμηλά γίνεται. Έτσι εξασφαλίζω ότι δεν θα με κοροϊδέψει ο άλλος, αλλά ακόμα και αν με κοροϊδέψει μπορώ να πάρω εύκολα τα λεφτά μου. Γιατί είναι πιο εύκολο να πάρεις τα 2 σου ευρώ παρά να πάρεις τα 150 στο 200 σου ευρώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι ένα σετ λουράκια. Γενικά, έχετε δει, είχα πάρει και τις προάλλες λουράκια για το ρολόι. Έχω συλλογή με ρολόγια. Θα σας τη δείξω στο τέλος. Και θέλω κάποια από αυτά να μπορώ να αλλάζω τα λουριά τους. Αυτό είναι υφασμάτινο. Γενικά τα υφασμάτινα για κάποιο λόγο, όλος παραδόξως εδώ στην Ελλάδα είναι δισεύρετα. Δηλαδή δεν μπορείς να βρεις υφασμάτινα λουριά πάρα πολύ εύκολα. Κάτι το οποίο είναι εκνευριστικό. Και έτσι βρήκα αυτά εδώ, πήρα μερικά, νομίζω πρέπει να έχει και άλλα μέσα, αν κατάλαβα έτσι πιάνοντάς τα. Λοιπόν, τα οποία κοστίζουν 1,5 ή 2 ευρώ το καθένα. Εδώ Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορώ να βρω, τα θέλω πιο πολύ για sport watches, δηλαδή για ρολόγια ηλεκτρονικά και χρήσιμα είναι. Γενικά ό,τι έχει σε εξοπλισμό ανταλλακτικά είναι πολύ χρήσιμο να ξέρετε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Το επόμενο είναι κάτι το οποίο αγνοούσα την ύπαρξή του μέχρι και που την έμαθα και εγώ κλασικά όπως όλοι οι άλλοι. Όπως βλέπετε, είναι δύο. Πώς το λένε. Δύο μύτες ανταλλακτικές για κατσαβίδι. Όμως τι ξεκλειδώνουν αυτές οι μύτες. Λοιπόν, αυτές οι μύτες είναι, τις βάζεις, γιατί κανονικά να τα πάρεις σε κατσαβίδια είναι πιο ακριβά. Αυτές οι μύτες είναι για κασέτες Game Boy. Το θέμα είναι όμως όλος παραδόξως σε αυτή μπαίνει. Σε αυτή δεν μπαίνει. Μήπως είναι για το SP. Μην μου πείτε ότι την πατήσαμε τώρα και κλαίμε. Όχι, λοιπόν. Ωραία, αυτό μπαίνει. Αυτό είναι το, δείτε, τον SP, οι κασέτες έχουν με τα τρία δοντάκια εδώ πέρα τη βίδα. Είναι το κατσαβίδι που σας είχα δείξει τις προάλλες. Λοιπόν, έχει δύο μεγάλα, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Είναι για πιο μεγάλες, για πιο παλιές κασέτες ίσως και αυτό εδώ, το οποίο βάζεις και ξεβιδώνεις την κασέτα σου, γιατί έχουν ειδικές βίδες η κάθε κασέτα από πίσω, όπως βλέπετε είναι σαν αστέρια οι βίδες, ώστε να μπορείς να ξεβιδώνεις τις βίδες από το Game Boy, να ανοίγεις τις κασέτες και να σας δείξω κιόλας πως είναι μια κασέτα μέσα για όσους δεν έχετε δει, για ώστε να μπορείς να αλλάζεις τις μπαταρίες. Γιατί αν δεν ξέρετε, οι κασέτες του Game Boy, ούτε εγώ το ξέρω, μετά το έμαθα, έχουν μια μπαταρία μέσα. Λοιπόν, βλέπετε. Λοιπόν, αυτή η μπαταρία είναι απαραίτητη.
Έτσι είναι μια κασέτα Game Boy μέσα. Ναι, το είδαμε και αυτό στην εκπομπή. Λοιπόν, αυτή η μπαταρία, παιδιά, εάν με τα χρόνια, αυτή η συγκεκριμένη 25 χρονών μπαταρία, κάποια στιγμή λογικά να τα παίξει. Αν τα παίξει η μπαταρία, δεν μπορεί να κάνει καλά τα saves. Άρα, όταν μια μπαταρία δεν μπορεί να κάνει τα saves, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να παίξετε. Οπότε τι κάνουμε, ανοίγουμε την κασετούλα, αλλάζουμε την μπαταρία, είναι πολύ φθηνές αυτές στο εμπόριο, δεν είναι ακριβές, μπορείτε να τις βρείτε Ελλάδα, μπορείτε να τις βρείτε οπουδήποτε και παπαλά. Αυτό ήταν. Όμορφα, καλά σε καινούργια η κασέτα και είμαστε κομπλέ. Είναι πολύ χρήσιμα, θα μπει στη συλλογή με τα κατσαβίδια, τα οποία τα έχω κοντά, έχω διάφορα κατσαβίδια, γενικά έχω τρέλα με τα εργαλεία. Και έχω και κάποια κατσαβίδια για μικροδουλειές τα οποία τα έχω δίπλα. Άρα θα μπει και αυτό δίπλα. Χρήσιμο είναι, εάν μπορείτε να βρείτε, πάρτε. Όσοι έχετε κασέτες Game Boy, πραγματικά θα σας φανεί πολύ χρήσιμο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που έχουν προσφερθεί, γιατί όταν είδαν τα βίντεο μου για τις κασέτες του Game Boy, κάποια παιδιά με έστειλαν μήνυμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Θέλησαν να μου στείλουν κάποιες κασέτες. Περιμένω να έρθουν μερικές από αυτές για να με βοηθήσουν στη συλλογή μου. Να πω ένα ευχαριστώ και από εδώ. Λοιπόν, προχωράμε. Σας είπα, σήμερα θα είναι τεράστιο. Ανοίγουμε και ανοίγουμε και δεν σταματάμε. Έλα, τι έχει εδώ μέσα. Ω, άλλο ένα σετ λουράκια. Αυτή τη φορά είναι πράσινο, το προηγούμενο ήταν μπλε. Αυτό είναι χάκι. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί στην κάμερα εύκολα, αλλά αυτό είναι χάκι. Γενικά πήρα διάφορα χρώματα για να έχω ποικιλία. Προχωράμε. Ω, άλλος ένας κονβέρτορας, αυτός ο συγκεκριμένος. Γενικά, είχα κονβέρτορες οι οποίοι έκαναν split ένα audio jack σε δύο, ώστε να μπορείς να βάλεις δύο ζευγάρια ακουστικά. Επειδή όμως, για κάποιο παράδοξο λόγο με το καβάντζησε ο άνθρωπος μου, μάλλον εγώ του τάδες, αλλά δεν θυμάμαι. Ναι, και ξέμεινα. Γενικά έχω ένα κακό συνήθεια να δίνω τα πράγματά μου και μετά να μην έχω εγώ, αλλά anyway, πήρα αυτό εδώ, πολύ απλό, θα το βρείτε και Ελλάδα φυσικά. Ελλάδα έχει από 2,5-3 ευρώ και πάνω, 50 λεπτά το πήρα. Απλά ξέρετε, ειδικά τώρα έτσι όπως είναι και τα πράγματα που μας έχουν κλείσει οι αγορές, που γίνει λίγο στριμωγμένα τα πράγματα, υπάρχουν και πάντα υποστηρίζουμε ελληνικά και προφανώς υποστηρίζουμε Ελλάδα. Απλά κάποια πράγματα βλέπεις ότι ακόμα και Ελλάδα μας ψιλοπατάνε. Δηλαδή παίρνει ο άλλος τον κονβέρτορα, γιατί εγώ τον πήρα ένα πακέτο. Αν τον πάρεις ένα κουτί με 1000 κονβέρτορες μέσα, προφανώς θα πληρώσεις πολύ πιο λίγα χρήματα. Παίρνω ένα κονβέρτορα, μιλάω με μικρά παραδείγματα, το οποίο κοστίζει 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά και το πουλάνε 5-10 ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το θέμα και γι' αυτό προτιμώ κάποια πράγματα, για κάποια πράγματα να χρησιμοποιώ το eBay. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο το περίμενα πώς και πώς, και όπως βλέπω είναι η τελευταία normal και καλή αγορά που έχω κάνει πριν από όλο αυτό το θέμα και θα αργήσει πολύ να ξανακάνω κάποια καλή αγορά. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το περίμενα πάρα μα πάρα πάρα πολύ καιρό. Έχετε δει και έχω και λέω σε κάθε φορά που μου δίνει τη ευκαιρία ότι τα καλύτερα low budget ακουστικά που θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι τα Superlux, τα HD668B. Υπάρχει άλλο ένα ζευγάρι λίγο πιο μεγάλο, στα 35, είναι το 69, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τα θεωρώ value for money, έχω κάνει unboxing. Λογικά κάπου εδώ θα βάλω και το βίντεο για το unboxing. Έχω κάνει και review, κάπου εδώ θα μπει και το review, δεν ξέρω θα δω που θα το βάλω. Anyway, δεν ήξερα ότι στα συγκεκριμένα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Βασικά είχα δει κάποια πράγματα, αλλά δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο εύκολο. Λοιπόν, στα συγκεκριμένα παιδάκια, τα pads τους είναι αρκετά σκληρά. Όχι ότι είναι άβολα, μια χαρά είναι. Τα έχω και εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Το θέμα είναι ότι ανακάλυψα, τα pads τους είναι δερματίνη σκληρή, ρε παιδί μου, για τα αυτιά. Ίσως κάποιοι να κουράζονται, αν και εμένα δεν έχω θέμα, μπορώ να το φοράω ώρες. Λοιπόν, ανακάλυψα ότι μπορώ να πάρω βελούρ, βελούδο δηλαδή, βελούδινο τέτοιο, το οποίο από όσους έχω ακούσει που τα έχουν χρησιμοποιήσει και τα έχουν βάλει, έχουν υπερεντυπωσιαστεί, βελτιώνει κατά πολύ την απόδοση των ακουστικών, πολύ περισσότερο από ότι με το τέτοιο και κάνουν πάρα πολύ καλή εστίαση στα αυτιά, δηλαδή παίζει να είναι ότι καλύτερο έχει βγει. Οπότε
Αυτά εδώ θα πάνε για αυτά εδώ τα ακουστικά. Είναι αρκετά ακριβά αυτά. Ακριβά. 10 ευρώ έχουν. Τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά είναι κάποια των AKG. Γιατί το καλό με αυτά είναι ότι μπορείς να βάλεις και των AKG κάποιων μοντέλων τα pads επάνω, τα οποία έχουν 20 ευρώ. Αλλά εντάξει, προς το παρόν νομίζω με αυτά θα είμαστε καλά. Αν και τώρα το καλοκαίρι δεν φορώ απόλυτα ακουστικά γιατί ζεσταίνομαι. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το eBay unboxing. Γρήγορο, αργό, δεν ξέρω πώς βγήκε, δεν βλέπω το ρολόι τώρα πόση ώρα έχει περάσει. Anyway, ελπίζω να σας άρεσε. Είναι δύσκολα τα πράγματα με την ελληνική αγορά, ίσως τα eBay λίγο να περιοριστούν, που θα περιοριστούν αρκετά. Αλλά μην αγχώνεστε, όλα καλά να είμαστε και όλα θα γίνουν με το χρόνο τους και με τη σειρά τους. Εκνευριζόμαστε, κάνουμε, αλλά το πάνε είναι να μπορέσουμε να μπούμε σε μια σειρά και να είμαστε σιγά σιγά και πάλι στα πόδια μας. Anyway, ήμουν ο Κώστας. Πολύ, πολύ συχνά λέω το anyway, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, check tech now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη και δημιουργική μέρα. Γεια σας, παιδιά!